Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γόνιμο και έντιμο συμβιβασμό προκειμένου να αποφευχθεί μια ρήξη που θα ανατρέψει την παράδοση της Ευρώπης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα διεκδικεί μια συμφωνία που θα δίνει σήμα οριστικής διεξόδου από την κρίση. Δεν θέλουμε να συγκρουστούμε με την Ευρώπη, αλλά να συγκρουστούμε με τα κατεστημένα στη χώρα μας και με τις κατεστημένες λογικές και νοοτροπίες που βύθισαν την Ελλάδα και βυθίζουν μαζί και την Ευρωζώνη, είπε ο κ. Τσίπρας. Κατά την είσοδό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, χαμόγελα και αγκαλιές. Λίγες ώρες βέβαια νωρίτερα, να σας θυμίσουμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας έδειχναν το πιο σκληρό τους πρόσωπο. Η Ευρώπη λοιπόν απαντά με τελεσίγραφο 5 ημερών στο όχι του ελληνικού δημοψηφίσματος, θέτοντας έτσι για πρώτη φορά και ανοιχτά σε επίπεδο κορυφής το δίλημα συμφωνία ή Brexit. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά βέβαια στη διάρκεια του δελτίου μας και τι έγινε χθες το βράδυ, αλλά θα αρχίσουμε φυσικά με αυτά που έγιναν πριν από λίγη ώρα, Γεωργία Λοτσοπούλου, με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο και όσους ακολούθησαν φυσικά. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους, με πολύ έντονες και επιδοκιμασίες και αποδοκιμασίες. Ξεκίνησε γύρω στις 10.30 η συνεδρίαση. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στην κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, έκανε λόγο για μια κοινωνία σε κατάθλιψη και είπε ότι η πατρίδα μετατράπηκε σε ένα πειραματικό εργαστήρι λιτότητας και το πείραμα 5 χρόνια μετά έδειξε πως δεν πέτυχε. Είπε ότι η απόφαση και η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού την Κυριακή, αυτό το όχι, δεν αποτελεί μια επιλογή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρώπη ή θα είναι δημοκρατική ή θα έχει τεράστια δυσκολία να επιβιώσει στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Απευθύνθηκε και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, καθώς η Ελλάδα μέχρι στιγμής διεκδικεί χρήματα και κονδύλια δόση 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει να λάβει χρήματα από τον Αύγουστο του 2014 και παράλληλα έχει υποχρεώσεις 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, μίλησε για τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, έδωσε το στίγμα των προτάσεων, λέγοντας ότι επικεντρώνονται σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, καθώς μέχρι τώρα βλέπαμε μεταρρυθμίσεις μόνο κατ' όνομα και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από τους 5 μήνες που είναι σε διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε καμία πρόταση ώστε να βελτιωθεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, ούτε και να αντιμετωπιστεί το τρίγωνο της διαπλοκής. Ερχόμαστε λοιπόν, όπως είπε, να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και το κατεστημένο και βρισκόμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι και κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να αποφευθεί μια ιστορική ρήξη. Όλοι ανταλαμβανόμαστε, είπε, την κρισιμότητα της στιγμής και θα αναλάβουμε την ιστορική μας ευθύνη. Ακριβώς είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι και αναλαμβάνω και την ευθύνη για όσα έγιναν μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες. Εγώ αναλαμβάνω, είπε, για αυτούς τους 5 μήνες, όχι βέβαια, για πριν. Από ό,τι θυμάμαι και έχουμε σημειώσει, είπε ότι τα διέξοδα δεν αφορούν τους 5 τελευταίους μήνες, αλλά τα 5 τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και μάλιστα ακόμη και ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, ο γνωστός ο κύριος Verhofstadt, συμφώνησε, έκανε ένα νεύμα με το κεφάλι του και είπε: αυτό είναι αλήθεια. Θα τον παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό, Γεωργία, παρακολουθούμε τα κυριότερα αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και επανερχόμαστε. Η πρόταση κατατέθηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά στο Eurogroup, στη διάσκεψη κορυφής που είχαμε χθες. Σήμερα στέλνουμε αίτημα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αναλάβαμε την υποχρέωση τις επόμενες 2 μέρες να κάνουμε τις προτάσεις μας απόλυτα συγκεκριμένες και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε τις επόμενες μέρες να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κρίσιμης συγκυρίας, τόσο για το καλό της Ελλάδας, όσο όμως και της Ευρωζώνης. Θα έλεγα κυρίως όχι μόνο για το οικονομικό, αλλά και για το γεωπολιτικό συμφέρον της Ευρώπης. Θέλω στο σημείο αυτό να είμαι ξεκάθαρος. Οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των υποχρέωσεών της και για την αναδιάρθρωση του χρέους της δεν έχουν στόχο να επιβαρύνουν επιπλέον τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Τα χρήματα που δόθηκαν στην Ελλάδα, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν κατέληξαν ποτέ στον ελληνικό λαό. Ήταν χρήματα που δόθηκαν για να σωθούν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά δεν πήγανε ποτέ στον ελληνικό λαό. Σήμερα εμείς ερχόμαστε με την ισχυρή εντολή του ελληνικού λαού και με την αποφασιστική μας βούληση
όχι να συγκρουστούμε με την Ευρώπη, αλλά να συγκρουστούμε με τα κατεστημένα στη χώρα μας και με τις κατεστημένες λογικές και νοοτροπίες που βύθισαν την Ελλάδα και βυθίζουν μαζί και την Ευρωζώνη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αυτό που ονομάζουμε ελληνική κρίση δεν είναι παρά η συνολική αδυναμία της Ευρωζώνης να βρει μια οριστική λύση σε μια αυτοτροφοδοτούμενη κρίση χρέους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό και όχι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Και σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτείται ευρωπαϊκή λύση. Η ευρωπαϊκή ιστορία είναι μια ιστορία συγκρούσεων, αλλά στο τέλος της ημέρας συμβιβασμών. Αλλά είναι και μια ιστορία συγκλήσεων και διευρύνσεων. Μια ιστορία ενότητας και όχι διαίρεσης. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για την ενωμένη Ευρώπη. Ας μην την αφήσουμε να γίνει διαιρεμένη Ευρώπη. Τούτη την ώρα καλούμαστε να βρούμε έναν γόνιμο και έντιμο συμβιβασμό, προκειμένου να αποφύγουμε μια ιστορική ρήξη που θα ανατρέψει την παράδοση της ενωμένης Ευρώπης. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της στιγμής και θα ανταποκριθούμε, θα αναλάβουμε την ιστορική μας ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και αυτό το οποίο προαναφέραμε, δηλαδή την είσοδο του Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν εντυπωσιακή, γιατί υπήρχαν έντονα χειροκροτήματα, χτυπούσαν τα έδρανα και κρατούσαν πολλοί ευρωβουλευτές και ταμπελίτσες που έγραφαν το όχι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πάμε να το δούμε. Και ο κύριος Γλέζος, φαντάζομαι ότι στην τελευταία του παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, και τον κύριο Σούλτση ήταν λίγο αποσβολωμένο να παρακολουθεί την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πάμε όμως να δούμε τι είπαν ο κύριος Γιούνκερ. Μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Τούσκ. Και ο κύριος Τούσκ. Ο κύριος Τούσκ, ο πρόεδρος του Ευρωσυμβουλίου, έκανε στην ομιλία του, επανέλαβε το τελεσυγραφικό, για τη μορφή τελεσυγράφου, η ομιλία του, όπως είχαν και οι χθεσινές του δηλώσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έκανε πολλές φορές. Τελεσυγράφο, με συγχωρείς που το λες, Γεωργία, απλά μια παρένθεση, να το θυμίσουμε ότι είναι μέχρι το πρωί της Παρασκευής να παραδώσουμε τις τελευταίες προτάσεις. Ναι, μάλιστα έδωσε και την ώρα. Ο κύριος Γιούνκερ μίλησε για 8.30 ώρα το πρωί της Παρασκευής. Βέβαια, το τελεσίγραφο λήγει με τη Σύνοδο Κορυφής της Κυριακής. Αυτή είναι η κρισιμότερη μέρα. Έκανε πολλές φορές λόγο για τέλος της διαπραγμάτευσης. Επανέλαβε για μια ακόμα φορά ο κύριος Τούσκ ότι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιλαμβάνει και το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ένα Brexit. Είπε ότι θα είναι οδυνηρό για τους Έλληνες πολίτες ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα επηρεάσει βέβαια και την Ευρώπη και γεωπολιτικά. Κάτι που τόνισε και στις χθεσινές του δηλώσεις. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Γιούνκερ μίλησε για ρήξη αλληλεγγύης. Έτσι εκλαμβάνουν δηλαδή πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι την λαϊκή ετοιμιγορία της Κυριακής. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε την νομισματική ένωση και να την καταστήσουμε και πιο δυνατή. Τους παρακολουθούμε και τους δύο. Προσκαλώ όλους τους ηγέτες να βρουν συνένεση, που άλλωστε είναι ο κοινός μας στόπος. Επιθυμούμε μια λύση που δεν θα έχει ξεκάθαρους νικητές ή δεν θα έχει νικητές και ιτημένους. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε αυτό θα σημάνει το τέλος των διαπραγματεύσεων με όλες τις πιθανές συνέπειες που αυτό μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένου και του χείριστου σεναρίου, σύμφωνα με το οποίο όλοι θα είναι ιτημένοι. Η αδυναμία μας να επιτύχουμε μια συμφωνία ίσως να οδηγήσει στη χρεοκοπία της Ελλάδος
και στην αδυναμία ρευστότητας προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας αυτής. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα είναι οδυνηρό για τον ελληνικό λαό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα επηρεάσει και την Ευρώπη, επίσης και από την γεωπολιτική άποψη. Εάν κάποιος τρέφει αυταπάτες ότι αυτό δεν θα συμβεί, τότε αυτή είναι μια αφελής προσέγγιση. Με δεδομένη την ελληνική κρίση, με δεδομένη τη ρήξη της αλληλεγγύης που έχει επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ή όχι με όλα τα κράτη τα οποία θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη μέτρα. Η καλή απάντηση σωστή στην ελληνική κρίση είναι να εμβαθύνουμε την νομισματική ένωση και να την καταστήσουμε περισσότερο βιώσιμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακολουθούμε αποσπάσματα από ομιλίες που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για το ελληνικό ζήτημα, της συζήτησης. Πάμε τώρα να δούμε, Γεωργία, τι είπαν οι επικεφαλείς των ευρωομάδων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τοποθετήσεις, όπως είναι φυσικό φυσικά. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η επίθεση του κυρίου Μάρφεν Βέμπερ, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα πως λέει ψέματα και επιδιώκει τη σύγκρουση και όχι το συμβιβασμό. Και χαρακτηριστικά ανέφερε: κύριε Τσίπρα, σας χειροκροτούν οι Ευρωπαίοι εξτρεμιστές, έχετε κάνει λάθος φιλίες. Ο κύριος Πιτέλα από την ομάδα των σοσιαλιστών έκανε λόγο για μια ακόμα φορά, κάτι που έχει τονίσει τις τελευταίες μέρες αρκετές φορές, ότι πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση ένα Brexit, και ζήτησε ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος και μίλησε υπέρ ενός δανείου γέφυρα. Ο κύριος Φερχόφτσα, το επικεφαλής των Φιλελευθέρων, ήταν πραγματικά εξοργισμένος. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει μεταρρυθμίσεις και ότι συντηρεί το πελατειακό κράτος, και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποδείξει αν είναι ένας πραγματικός ηγέτης στη γραμμή του Χαρούλογου Τρικούπη και του Ελευθέριου Βενιζέλου ή ένας ψευδοπροφήτης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η κυρία Γκάμι Τσίμερ, ζήτησε από την κυβέρνηση και από τον κύριο Τσίπρα να σεβαστεί την Ευρώπη, αλλά και από τους Ευρωπαίους, και λέγοντας ότι πρέπει να σεβαστείτε την Ευρώπη, αλλά και την απόφαση της Κυριακής, την απόφαση των Ελλήνων. Τέλος, η κυρία Ρεμπέκα Χάρμς από την ομάδα των Πρασίνων αναφέρθηκε στη φωτογραφία, αυτή τη φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του κόσμου με τον ηλικιωμένο κύριο έξω από την τράπεζα, και είπε ότι ζήτησε να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν ώστε να ακολουθηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να δοθεί μια λύση όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για την Ευρώπη, στην οποία ευχήθηκε και καλή τύχη. Και τέλος, η κυρία Λεπέν, η επικεφαλής των λαών και των ελευθεριών, είπε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα ενδεχομένως που θα βρεθεί εκτός ευρώ και θα δείξει ότι ίσως οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες εκτός του ενιαίου νομίσματος. Παρακολουθούμε και αποσπάσματα από τις ομιλίες αυτές. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εσείς θέλετε την πρόκληση, κύριε Τσίπρας, εμείς θέλουμε το συμβιβασμό. Εσείς θέλετε την αποτυχία, εμείς θέλουμε την επιτυχία. Εσείς θέλετε τον διαμελισμό της Ευρώπης και τον διαχωρισμό της, και εμείς αγαπάμε την Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα επανέλθετε στη λογική και θα υποβάλλετε επιτέλους ένα πρόγραμμα. Έχετε μια συγκεκριμένη επιλογή. Πώς θέλετε να μείνετε στην ιστορία? Ως ένα εκλογικό ατύχημα που έκανε τον ελληνικό λαό φτωχότερο? Ή μήπως θέλετε να σας θυμούνται ως τον πραγματικό επαναστάτη μεταρρυθμιστή στην παράδοση που θεμελίωσαν ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος? Δεν μιλάω για τον Βενιζέλο του Πασόκ φυσικά, μιλάω για τον πραγματικό Βενιζέλο, τον μεγάλο ηγέτη, ο οποίος στο Μεσοπόλεμο μεταρρύθμισε την Ελλάδα και έδειξε το δρόμο προς το μέλλον, προς την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ξέρω τι θέλει ο ελληνικός λαός. Το 80% του ελληνικού λαού θέλει να παραμείνει στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Άρα, δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε και δείξτε μας ότι είστε πραγματικός ηγέτης και όχι ένας ψευτοπροφήτης. Κάντε το. Ας καθίσουμε από κοινού στο ενιαίο τραπέζι, στο κοινό τραπέζι, και να αποφασίσουμε από κοινού. Πρόκειται για λύσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια και όχι μόνο για μια δήλωση τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να περιμένει κανείς από τον άλλο. Σεβαστείτε τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Σεβαστείτε και την απάντηση της Κυριακής. Κύριε Τσίπρα,
Γνωρίζω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσει κανείς τη ροή του χρόνου. Θα επιθυμούσα να μπορούσε κανείς να το κάνει. Όλα μάλλον πρέπει να αποφασιστούν μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Εάν ακούσετε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν μια ευρωπαϊκή λύση, τότε επειδή δέχεστε τη δημοκρατία και την επικαλείστε, θα οδηγηθούμε σε μια επιτυχία. Η Ευρώπη είναι μεγάλη, η Ανατολή ανήκει στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε και εκεί αλληλεγγύη και δημοκρατία και Πούτιν, αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται. Σας εύχομαι καλή τύχη και εύχομαι καλή τύχη και στην Ευρώπη. Εσείς θα μπορούσατε να ζήσετε σε τέτοιες συνθήκες, θα ήσασταν χαρούμενοι σε τέτοιες συνθήκες. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για 25% μείωση ημερομισθείων, 25% μείωση συντάξεων στους δικούς σας λαούς. Αν μπορείτε, μπορείτε να πάτε πίσω στις χώρες σας και πείτε το. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον τριπλασιασμό της ανεργίας. Αν είστε έτοιμοι για όλα αυτά, πηγαίνετε στους λαούς σας και πείτε τα. Τώρα να σας πούμε ότι οι αξιωματούχοι της Ευρώπης ζητούν βέβαια από την ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει τη νέα λεπτομερέστερη πρότασή της προκειμένου να υπάρξει συμφωνία την Κυριακή στην Ίστατη. Όπως φαίνεται, σύνοδο για επίτευξη συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δανειστών, τονίζοντας πως όλοι συμφωνούν πλέον ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό. Σε όλο αυτό το ασφικτικό πλαίσιο, είναι αξιοσημείωτη και η δήλωση της Γερμανίδας Καγκελαρίου, η οποία σημειώνει ότι πήρε τη διαβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κ. Ντράγκη, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια ηγέτες των κρατών μέλων της Ευρωζώνης, ότι ο θεσμός θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να παραμείνουν επαρκώς χρηματοδοτούμενες έως τουλάχιστον τη σύνοδο κορυφής της Κυριακής. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από Ευρωπαίους. Περιμένουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση μέχρι την Πέμπτη θα έχει υποβάλει λεπτομερέστατες προτάσεις σε προκειμένο και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς όλοι. Η κατάσταση του EFSF που ίσχυε για το δεύτερο πρόγραμμα δεν ισχύει πια. Αυτό το πρόγραμμα τελείωσε. Χρειαζόμαστε ένα πολυετές πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεπερνά κατά πολύ το πρόγραμμα το οποίο είχαμε συζητήσει πριν 10 μέρες, γιατί αυτό θα πήγαινε μέχρι τον Νοέμβριο και θα είχαμε το τρίτο πρόγραμμα. Τώρα η συζήτηση την οποία κάνουμε για ένα τρίτο πρόγραμμα είναι μια συζήτηση πολυετής. Κάλεσα όλους τους ηγέτες να προσπαθήσουν να βρουν μια συνένεση, το οποίο θα είναι μια κοινή επιτυχία για όλους, χωρίς νικητές και χαμένους. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε αυτό θα σημάνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων με όλες τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου και του χειρότερου σεναρίου. Όλοι εμείς θα έχουμε χάσει την ικανότητα να βρούμε μία λύση και αυτό μπορεί να καταλήξει στην χρεοκοπία των τραπεζών της Ελλάδας. Και σίγουρα αυτό θα είναι το χείριστο σενάριο για το λαό της και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη και γεωπολιτικά. Είχα πει, νομίζω, για την Παρασκευή ότι ένα όχι στην Ελλάδα σε ένα ερώτημα το οποίο δεν ετίθετο πλέον σήμαινε ότι θα αποδυναμωνόταν η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας και αυτό συνέβη κατά πολύ σήμερα. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι οι Έλληνες φίλοι μας θα πρέπει να κάνουν προτάσεις ολοκληρωμένες, συνεκτικές στις επόμενες μέρες και θα δούμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με το ενδιάμεσο της Παρασκευής προς ποια λύση θα κατευθυνθούμε. Εγώ αυτό που κρατώ από αυτήν την σύνοδο είναι το εξής. Αλήθεια, δεν υπήρξε απόφαση. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Επρόκειται μόνο για μία εξέταση στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος. Είναι το τέλος της διαδικασίας ή η έσχατη στιγμή που θα μας δώσει τη δυνατότητα για μία διέξοδο. Είναι ακόμα εφικτή μία συμφωνία. Εγώ απαντώ ναι. Εάν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία, τότε εδώ θα πρέπει να υπάρξει μία πολύ σαφής εικόνα και υπάρχει αυτή η σαφής εικόνα. Δεν προτιθέμεθα να δώσουμε επιμήκυνση στο οποιοδήποτε πρόγραμμα. Η Κυριακή είναι η μέρα των αποφάσεων. Είναι σημαντικό λοιπόν να περιμένουμε
περιμένουμε για τις προτάσεις από την κυβέρνηση Τσίπρα. Θα περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή θα υπάρχει άλλη μία σύνοδος κορυφής των 28, όχι μόνο των 19, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά για εμένα, για την Ιταλική κυβέρνηση, για τον Ιταλικό λαό, η προτεραιότητα είναι αυτή. Να επενδύσουμε σε ένα διαφορετικό όραμα για την Ευρώπη, σε μια διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη. Τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής φυσικά φιλοξενούνται στον ξενοτύπο, κυρίως σε πρωτοσέλιδα. Έτσι, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος Μάρκου κοντά μας. Βέβαια, τώρα, Χριστίνα, τα διεθνή μου φιλοξενούν και τις αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μια εικόνα για αυτές θα έχουμε λίγο αργότερα. Ναι. Όσον αφορά τις χτεσινές εξελίξεις, έχουν σχεδόν το ίδιο τίτλο τα περισσότερα πρακτορία και μεγάλες εφημερίδες για τις 5 μέρες που απομένουν, για τις 2 μέρες που πήρε προθεσμία η Ελλάδα να παρουσιάσει τις προτάσεις. Η Ευρωζώνη, λοιπόν, δίνει χρονοδιάγραμμα στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή για την αντιμετώπιση του χρέους, γράφει το πρακτορείο Reuters. Το BBC από την πλευρά του έχει τίτλο στην ιστοσελίδα «Κρίση χρέους στην Ελλάδα. Η Ευρωζώνη δίνει τελική προθεσμία για το νέο σχέδιο». Τονίζει επίσης το BBC ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, είπε ότι είναι η πιο κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της ζώνης του ευρώ. Η βρετανική εφημερίδα Guardian γράφει: η μάχη της Ελλάδας να αποφύγει το Brexit. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν στην Ελλάδα μόνο 5 μέρες για να συμφωνήσουν με τις μεταρρυθμίσεις και να μείνουν στο ευρώ. Οι Financial Times, που δεν έχουν πρώτη είδηση την Ελλάδα, αλλά την Κίνα και όλες αυτές τις εξελίξεις που γίνονται στα ασιατικά χρηματιστήρια, φιλοξενούν πάντως στο πρωτοσέλιδο όλες τις εξελίξεις για την Ελλάδα στο άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα έχει 5 μέρες για να αποφύγει την κατάρρευση». Τονίζουν οι δημοσιογράφοι, μεταξύ τους ο γνωστός ο Πέτερ Σπίγκελ, ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν την μέχρι στιγμής σκληρότερη γλώσσα εδώ και 6 μήνες. Πάμε τώρα και στις χώρες που μας αφορούν άμεσα, σε Γαλλία και Γερμανία, δηλαδή, να δούμε τον ξενοτύπο και εκεί. Η Ευρώπη καθορίζει οριστική προθεσμία για να αποφασιστεί η μοίρα της Ελλάδας, γράφει η Γαλλική Μοντ, που σημειώνει ότι ναι, μεν οι συναντήσεις της τελευταίας ευκαιρίας έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, όμως αυτή τη φορά το ραντεβού της Κυριακής φαίνεται καθοριστικό, δείχνοντας όχι μόνο στις σκληρές αναφορές των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά ιδιαίτερα στην ανοιχτή αναφορά του Juncker για το σενάριο Brexit. Η Liberation, που κυκλοφορεί σήμερα με εξώφυλλο το γαλλικό πάθος για την Ελλάδα και προσπαθεί να εξηγήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Παρισιού αλλά και του γαλλικού κοινού για την ελληνική κρίση, τονίζει σε ένα άρθρο ότι ο Τσίπρας πιέζεται από τις Βρυξέλλες για να βγάλει τα νέα χαρτιά. Όσον αφορά τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Der Spiegel γράφει: εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε 5 μέρες, τότε δεν θα μπορεί να σταματηθεί το Brexit. Η Ελλάδα έχει ακριβώς 5 μέρες, τονίζει, υποστηρίζοντας πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στις Βρυξέλλες με το όχι του δημοψηφίσματος και δεν κέρδισε τίποτα. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία και αυτή έχει πρώτη είδηση την Κίνα, έχει όσα τίτλο... Όσα χάνει η Κίνα, μας το έλεγε το πρωί. Ναι. Έχει χάσει 2,3 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής. Λογικό να κυριαρχεί η είδηση. Λοιπόν, έχει τίτλο η γερμανική εφημερίδα: η Ευρωπαϊκή Ένωση κηρύσσει την Κυριακή ημέρα της απόφασης. Αγωνία για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Ενώ η τελευταία ευκαιρία είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της έντυπης Süddeutsche Zeitung, που όμως κάνει λόγο και για ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Τέλος, η ιταλική Corriere della Sera βάζει τίτλο: συμφωνία σε 5 μέρες για το Brexit. Το σενάριο Φαντάζομαι είναι. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν υπήρξε γραπτή πρόταση, λέει η εφημερίδα, από την ελληνική πλευρά. Όλα παραπέμπονται στη σύνοδο κορυφής την Κυριακή, γράφει, σημειώνοντας τη θέση του Ματέο Ρέντσι, πως η Αθήνα πρέπει να κινηθεί. Αλέξανδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πίσω στο εσωτερικό της χώρας, καθώς συμπληρώνουμε 10 μέρες τραπεζικής αργίας και τα Σαββατοκύριακα μέσα, περιορισμένες οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες πολίτες, η Κατερίνα Τσαβέα είναι κοντά μας για να μας πει τι αναμένει τις επόμενες ώρες σχετικά με τις τράπεζες, Κατερίνα. Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζει δραματικά το τοπίο και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στη συνάντηση που θα έχουν το απόγευμα ο πληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μάρδας, με τους εκπροσώπους των τραπεζών. Και αναφέρομαι βεβαίως κυρίως στους περιορισμούς που υπάρχουν στις τραπεζικές συναλλαγές και βεβαίως αυτό που όλοι έχουμε μάθει πια, δηλαδή το όριο ανάληψης να κυμαίνεται στα 60 ευρώ. Αυτό όμως που θα είναι διαφορετικό στην τρίτη κατά σειρά πράξη νομοθετικού περιεχομένου που περιμένουμε το απόγευμα, Χριστίνα, είναι μια προσπάθεια που θα δοθεί ώστε να μπορέσει
μπορέσουν, με συγκεκριμένη στόχευση ναυτιλία, τουρισμός και εξαγωγής. Το λέμε αυτό γιατί είναι κρίσιμη τομή της οικονομίας και αυτό θα επιχειρηθεί σήμερα, δηλαδή να έχουμε μια διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά, να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί οι κρίσιμοι τομείς. Ακούσαμε για παράδειγμα τον Δημήτρη Μάρδα να λέει ότι φαίνεται να λύνουν το ζήτημα με το συνάλλαγμα και το πώς μετατρέπεται σε ευρώ και εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα για τις πιστωτικές κάρτες ή για την πληρωμή με επιταγές, γιατί εκεί, όπως είπε, προκύπτουν τεχνικά θέματα. Δεν γνωρίζουμε επίσης τι διάρκεια θα έχει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή αν θα είναι ακόμη ένα 48ωρο ή αν θα φτάνει μέχρι την Κυριακή, και το λέω αυτό με δεδομένες τις εξελίξεις έξω από τα σύνορα της χώρας. Βέβαια, νωρίτερα είπες και εσύ για την δήλωση αυτή που μάθαμε του Ντράγκη, ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο μέχρι την Κυριακή να στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, μέχρι τη σύνοδο κορυφής της Κυριακής. Βέβαια, ακούσαμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, τον αναπληρωτή διοικητικής μεταρρύθμισης, να λέει ότι το βρίσκει τεχνικά ανέφικτο να έχουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς το πώς λειτουργούν οι τράπεζες μέχρι και την Κυριακή. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε και τον κύριο Μάρδα να μιλά στο χθεσινοβραδινό δελτίο της ΕΡΤ, Χριστίνα, όπου εκεί θα αναφερθεί στα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας για δυσκολία σε ό,τι αφορά την πληρωμή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι για τις 13 Ιουλίου. Ακούστε και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δίνει ο κύριος Μάρδας και για τους φόρους με κλειστές τράπεζες, πώς πηγαίνουν δηλαδή τα έσοδα από εκεί. Και θα επανέλθουμε γιατί αυτό το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων έχει δημιουργήσει και ένα θέμα με δημοσίευμα που υπήρξε σήμερα. Θα το δούμε μετά. Για να τον ακούσουμε. Πρόβλημα ιδιαίτερο δεν αντιμετωπίζουμε. Εμείς εκείνο το οποίο ισχυριζόμαστε κάθε φορά και προτείνουμε και έως τώρα το έχουμε, αν θέλετε, δείξει ότι το εφαρμόζουμε, είναι το εξής. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε όπως πρέπει στις υποχρεώσεις μας, το χρόνο που πρέπει, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, βλέπουμε ότι οι μισθοί μπορούν να καταβληθούν κανονικά. Εκείνο βέβαια το οποίο μας είχε προκαλέσει κάποια ανησυχία στις προηγούμενες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το πώς θα πήγαιναν οι φόροι. Γιατί μέσω των φόρων έχουμε τις διάφορες δαπάνες του κράτους, που δεν είναι μόνο η μισθοδοσία, είναι και η λειτουργία του κράτους. Προς θετική μας έκπληξη και λόγω των ηλεκτρονικών συστημάτων που υπάρχουν πληρωμών, οι φόροι πηγαίνουν καλά. Και από εκεί που τις θεωρούσαμε ημέρες ότι... αυτές με κλειστές τις τράπεζες, οι φόροι ναι, αυτό βέβαια δεν είναι κοντά στις εκτιμήσεις μας που ήταν πριν όλη αυτήν εδώ τη διαδικασία, αλλά δεν απέχουν και πάρα πολύ από τις εκτιμήσεις μας σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, επαναλαμβάνω. Αυτό, καταλαβαίνετε, λίγο μας έχει δημιουργήσει έτσι και μια ευεξία, μπορώ να πω, και όλη αυτή η θετική εξέλιξη μας οδηγεί έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε και άλλες υποχρεώσεις του κράτους, οι οποίες δεν έχουν σχέση μόνο με τους μισθούς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι μισθοί, είναι και τα νοσοκομεία, είναι και τα φάρμακα. Επ' αυτού τώρα υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα περί παράλληλου νομίσματος, το οποίο έχει διαψεύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Ακριβώς. Φιλοξενείται στην Καθημερινή, επικαλείται πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κάνει λόγο για προετοιμασία, να το διευκρινίσουμε, όχι για έκδοση IOUs, όχι για έκδοση γραμματείων δηλαδή, αλλά για μια προετοιμασία στην οποία βρίσκεται το Οικονομικό Επιτελείο σε περίπτωση μη επίτευξης της συμφωνίας. Γιατί, όπως λέει το δημοσίευμα και ακούσαμε και τον κύριο Μάρδα, μπορεί το πρώτο 15ήμερο να έχει καλυφθεί. Εμείς ήδη βλέπουμε την ανακοίνωση, θα σας τη διαβάσω σε ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να έχει καλυφθεί το πρώτο 15ήμερο, όμως για το τέλος του μήνα που χρειάζονται περίπου 2 δισεκατομμύρια για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, αυτό δεν είναι εφικτό αν δεν έχουμε βεβαίως επίτευξη συμφωνίας. Βλέπετε όμως είναι κατηγορηματική η διάψευση από το Υπουργείο Οικονομικών για δίθεν προετοιμασίες έκδοσης IOU για την πληρωμή μισθών και συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνεχίζει η ανακοίνωση, το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι παντελώς ανυπόστατο. Δημοσιεύματα αυτού του είδους στρέφονται κατά της χώρας και θεωρούνται επικίνδυνα σε μια περίοδο όπου οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Συνεχίζουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Το τελευταίο διάστημα, λένε, υπήρξαν πολλά παρόμοια δημοσιεύματα που διαψεύστηκαν από τα γεγονότα. Χριστίνα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τις επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς χθες στις Βρυξέλλες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι κοντά μας η Στέλλα Αντωνακοπούλου. Τα έχει συγκεντρώσει, Στέλλα. Χριστίνα, ο Βαγγέλης Μημαράκης μαζί με στενούς του συνεργάτες παρακολουθούσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τα όσα διαδραματίζονταν στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τη μία τα ξημερώματα δεν είχε κάποια επίσημη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό για όσα εξελίχθησαν στη Σύνοδο Κορυφής, ούτε και για το σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ.
άνθρωπο, όπως υποστήριξαν, έχουν έτοιμο οι εταίροι. Στο άτυπο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, που συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον κύριο Μεϊμαράκη, τονίστηκε πως ο Πρωθυπουργός πρέπει να φέρει άμεσα τη συμφωνία με τους εταίρους, ακριβώς όπως δεσμεύτηκε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, να ανοίξουν οι τράπεζες και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει ρήξη με τους εταίρους που θα έθετε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας. Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε ακόμα το ενδεχόμενο εκλογικού ευνηδιασμού σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές. Η συζήτηση, μάλιστα, επεκτάθηκε και σε συγκεκριμένες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν, όπως για παράδειγμα την ανάγκη άμεση συγκρότηση ενός μετόπου των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, ακόμα και με το σενάριο κοινού επικεφαλής που θα οδηγήσει το σχήμα αυτό σε μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση. Από την πλευρά του, τώρα, ο επικεφαλής του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, κάλεσε την κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευσή της, να φέρει συμφωνία που θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας με δήλωσή του στην Καθημερινή ότι κάθε άλλη πράξη θα ήταν προδοσία. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πριν λίγο ότι η χώρα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή. Ο Πρωθυπουργός, είπε η Φόφη Γεννηματά, έχει μία και μόνο επιλογή: να πει το μεγάλο ναι στην Ευρώπη και στο ευρώ, να καταθέσει ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση για μία λυτρωτική συμφωνία. Τέλος, την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών ζήτησε με ανακοίνωσή του ο τέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός δεν έχει εντολή εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις, Στέλλα, και θα επανέλθουμε. Ή να μιλήσουμε πρώτα για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία συνεχίζεται. Η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Με περίπου 50 λεπτά καθυστέρηση ξεκίνησε, Χριστίνα, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο απελθόν πρόεδρος του κόμματος, Αντώνης Σαμαράς, παίρνοντας πρώτος το λόγο, ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη συνεργασία που είχε μαζί τους, τονίζοντας ότι καταφέραν όλοι μαζί να κρατήσουν τη χώρα στο ευρώ. Καταφέραμε να φέρουμε τη χώρα στην ανάκαμψη και στις αγορές, είπε χαρακτηριστικά, αλλά όλα αυτά ανατράπηκαν μέσα σε 5 μήνες, πρόσθεσε, δηλώνοντας μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα τη στήριξή του στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επεσήμανε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Πρέπει να αποδείξουμε τη βαθιά συνέστηση ευθύνης που έχουμε, είπε, προσθέτοντας ότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Οι ώρες που ζούμε, υπογράμμισε, είναι καθοριστικές για το μέλλον της πατρίδας μας, για τους νέους μας, και επανέλαβε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει εντολή ρήξη με τους Ευρωπαίους. Αν έχει στο μυαλό του, είπε, να έρθει να ζητήσει νομιμοποίηση. Τέλος, να πούμε ότι σε λίγη ώρα συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπό τη Φόφη Γεννηματά. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό παρακολουθούμε αποσπάσματα τόσο από τον κύριο Μεϊμαράκη, από την ομιλία του, όσο και από τον κύριο Σαμαρά. Οι κίνδυνοι λοιπόν είναι πολλοί, είναι σοβαροί, είναι άμεση, είναι κοινή για όλους, γι' αυτό μην κάνουμε κανένα λάθος. Δεν ήταν ποτέ ως τώρα τόσο δύσκολα τα πράγματα. Ούτε πριν 3, ούτε πριν 5 μήνες, ούτε το Δεκέμβριο του 2014. Δεν ήταν ποτέ να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο κίνδυνο, και σε αυτές τις δύσκολες ώρες η έγνοιά μας είναι η Ελλάδα, είναι οι Έλληνες, είναι η παρουσία μας στην Ευρώπη και στο ευρώ. Τώρα δοκιμάζονται σοβαρά οι σχέσεις της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε όλες τις γέφυρες με την Ευρώπη. Αλλά οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι Ευρωπαίοι. Ότι εμείς μπορούμε να σηκώσουμε την Ελλάδα στα πόδια της. Ότι εμείς μπορούμε να αποκαταστήσουμε ξανά την αξιοπιστία της πατρίδας μας και την εσωτερική της σταθερότητα και την επιστροφή της στην ανάκαμψη. Ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν είναι χαμένη υπόθεση, επειδή ένα έργο 2,5 ετών το απέδειξε. Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν επίσης ότι έκαναν και σφάλματα απέναντί μας. Η παράταση της τραπεζικής αργίας αλλά και οι περιορισμένες συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν έχουν στερέψει την αγορά από ρευστότητα. Την αγωνία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου μεταφοράς, προϊόντων και αγαθών. Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει ρευστό για να γίνουν οι εισαγωγές ή οι μεταφορές προϊόντων. Ενώ σε ακινησία σχεδόν έχουν καταδικαστεί πολλά φορτηγά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν με καύσιμα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο κλάδος των μεταφορών. Έλληνες οδηγοί φορτηγών έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αδυνατώντας να πληρώσουν τα έξοδα διαμονής, κίνησης και επιστροφής τους στη χώρα, λόγω του ορίου στις χρηματικές αναλήψεις. Δεν μπορούν τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, και οι αυτοκινητιστές και οι οδηγοί, να πάρουν λεφτά από τα μηχανήματα RTM του εξωτερικού, διότι δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με την Ελλάδα. Μπορούν τα αυτοκίνητα να έχουν μαζί τους λεφτά πάρα πολλά για να γυρίσουν, και κάποιοι άνθρωποι σταματήσαν να παίρνουν λεφτά και
ψάχνουν τόπους για να γυρίσουν. Δώσει τα διόδια του να πληρώσει για να φάει, για να πληρώσει το καράβι. Το κόστος αυτό μπορεί να περνάει πολλές φορές στις 6.000. Πιο τυχεροί μπόρεσαν να δανειστούν τα χρήματα που χρειάζονταν προκειμένου να επιστρέψουν. Πολλοί όμως με άδεια αυτοκίνητα, αφού δεν μπορούν να βρουν φορτία για την επιστροφή. Κάποιοι άνθρωποι βρήκαν δανεικά, κάποιοι δεν βρήκαν, κάποιοι μείνουν ακόμα. Είναι αρκετοί, πιστεύω ότι είναι αρκετοί, πάνω από 150 άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Οι μεταφορείς κάνουν λόγο για μείωση των δρομολογίων τόσο στο εξωτερικό όσο και εντός Ελλάδος, που φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ ο μόνος κλάδος που κινείται είναι αυτός των τροφίμων και των καυσίμων. Δεν μπορούμε να βρούμε, δεν υπάρχουν μετρητά για να βάλουμε καύσιμα στα φορτηγά για να πάμε το δρομολόγιο. Δεν έχει κανείς να μας δώσει μετρητά. Και η αγορά σε πολύ χρονικό διάστημα θα νεκρώσει. Ήδη έχει νεκρώσει, αλλά ό,τι πραγματικά έχουν πάμε στις αποθήκες, δεν είναι άδειες, δεν μπορούν να φορτώσουν αυτά τα τελωνία. Μειωμένη αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, η κίνηση στα τελωνία της χώρας. Τα εμπορεύματα που είχαν έρθει ή αυτά που έπρεπε να φύγουν, σχεδόν στο τους έφυγαν κανονικά. Ενισχύθηκε η δυνατότητα να παραλάβει κάποιος με ρευστά διαθέσιμα με προσωπικές επιταγές. Όμως υπάρχουν κάποια εμπορεύματα ακόμη στα τελωνία, γιατί μεν έχει καταβληθεί η προκαταβολή να αποσταλούν εδώ, δεν έχει γίνει η εξόφλησή τους και δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές Βορειοελλάδος κάνουν λόγο για έλλειψη πρώτων υλών στις βιομηχανίες, αφού εκτός από τις εξαγωγές δεν μπορούν να γίνουν ούτε εισαγωγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον εξαγωγικό κλάδο, και ας ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό, είναι η αδυναμία πραγματοποίησης εισαγωγών. Υπάρχουν πάρα πολλά κοντέινερ στα οποία έχουν φτάσει στα τελωνία και στα λιμάνια και αυτά δεν μπορούν να εκτελωνιστούν. Έχουν ήδη αρχίσει και παρατηρούνται ελλείψεις και προϊόντος του χρόνου οι ελλείψεις θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να μην μπορούν να γίνουν. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι εξαγωγείς, ήδη υπάρχουν εταιρείες που έδωσαν αναγκαστική άδεια σε υπαλλήλους τους, αφού δεν μπορούν να δουλέψουν λόγω έλλειψης πρώτων υλών. Συνεχίζεται να σας πούμε από το πρωί η επιχείρηση διάσωσης προσφύγων, οι οποίοι επέβαιναν σε εστιοφόρο που κατευθυνόταν από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ναυάγησε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φαρμακονησίου και Αγαθονησίου. Ο Χάρης ο Ζαβουδάκης θα μας πει όλα τα νεότερα, που δυστυχώς, Χάρη, είναι δυσάρεστα. Βεβαίως, έχουμε τρεις νεκρούς. Καλώς ήρθατε μεσημέρι από τη Σάμο. Έχουμε τρεις νεκρούς, τρεις Ρούς μεταναστών που έχουν ανασυρθεί. Ένας από τις τουρκικές αρχές και δύο από τις ελληνικές αρχές. Να πω ότι γίνεται ένθεν κατήθεν και από τις δύο πλευρές γίνονται προσπάθειες για να βρουν και άλλους επιζώντες. Έχουν περισυλλέξει μέχρι στιγμής 13 από την Τουρκία, 8 από την Ελλάδα. Οι 6 από αυτούς ήρθαν στη Σάμο με σούπερ πλούγμα. Μεταξύ αυτών και μία έγκυος γυναίκα στον 8ο μήνα, που ευτυχώς και αυτή και το παιδάκι της είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των μεταναστών, πρέπει να επέμβαινε ένας αριθμός μεταξύ 30 και 39 ή 40 μεταναστών. Δεν ήταν σίγουροι για όλα ακριβή αυτά. Αριθμό, δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δύο σκάφη, το ένα πρωτό, ένα ναυαγοσωστικό και το Super Puma από τη Λετωνία της Frontex, προσπαθούν να βρουν άλλους 15, σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες τους. Πάντως, να υπενθυμίσω ότι για άλλη μια φορά υγρός τάφος έγινε για αρκετούς το Αιγαίο, με αυτόν τον τρόπο που επιχειρούν να περάσουν τα στενά της Μυκάλης ή γενικότερα από την Ανατολή να περάσουν στην Ευρώπη για μια καλύτερη μέρα. Τώρα, να πω ότι δεν έχουμε ακριβείς μαρτυρίες για το πώς έγινε το ναυάγιο, προφανώς από εισρωή υδάτων και κακό χειρισμό, γιατί πολλές φορές οι Τούρκοι δουλέμποροι τους εκπαιδεύουν για λίγο, τους δίνουν το σκάφος και από εκεί και πέρα δεν ενδιαφέρονται για το τι θα απογίνουν αυτές οι ψυχές. Και για τη μοίρα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νησιά που προανέφερε, στο ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Καλώς σας μεσημέρι. Ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτόν τον κατάλογο, να μην αυξηθούν τα θύματα από το ναυάγιο αυτό, από αυτή την νέα τραγωδία. Να σας πούμε ότι εκρηκτικοί επίσης χαρακτηρίζουν την κατάσταση στους συνοριακούς σταθμούς της Ιδωμένης και των Ευζώνων με τη συσσόρευση των μεταναστών. Τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και οι εθελοντικές οργανώσεις που δρούν στην περιοχή, Σύριοι, Σομαλοί, Αφγανοί και άλλοι μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκονται στην ουδέτερη ζώνη.
τη λήψη μέτρων βέβαια, για την περίθαλψη των προσφύγων, αλλά και για τη διαχείριση γενικότερα του μεταναστευτικού ρεύματος, ζητάμε επιστολή της σε όλους τους αρμόδιους φορείς η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Λήψη μέτρων για την περίθαλψη των προσφύγων και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος στα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ζητάει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με επιστολή της στον Επίτροπο Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, την αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Θασία Χριστοδουλοπούλου και την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Η επιστολή κοινοποιείται επίσης στους βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Κώστα, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια κρίση ανθρωπιστική, πρόκειται για μια ταλαιπωρία απίστευτη, στην οποία υποβάλλονται οι ίδιοι οι οικονομικοί μετανάστες, οι πρόσφυγες αυτοί, οι οποίοι φαίνονται στους δέκτες των τηλεοράσεων ότι μετακινούνται από τα ελληνοτουρκικά παράλια μέσω της Χίου, της Μυτιλίνης και των άλλων νησιών στο κέντρο της Αθήνας, όπου δεν λιάζονται, όπως είπε η κυρία Χριστοδημοπούλου απλά, αλλά μεταφέρονται εν συνεχεία στα σύνορα. Μάλιστα, όπως αναφέρει η επιστολή, η κατάσταση είναι εκρηκτική, ενώ θέτουν και θέμα δημόσιας υγείας. Να δώσουν λύσεις άμεσες, πρακτικές, παρεμβατικού χαρακτήρα, που δεν κοστίζουν, αδερφέ, και λεφτά και χρήματα πολλά, αλλά να εφαρμοστούν και για το καλό των ίδιων των μετακινούμενων, των μεταναστών, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει την κατάσταση επικίνδυνη στους νεωρικούς σταθμούς της Ιδωμένης και των Ευζώνων και ζητά την άρση της απαγόρευσης μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών, καθώς, όπως λέει, ενισχύει το ρόλο της μαφίας και δημιουργεί την τάση ακόμη και στους κατοίκους της περιοχής να γίνονται παραβατικοί, αφού το δέλεαρ των 500-600 ευρώ για τη μεταφορά 4 προσφύγων από και προς τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ ισχυρό. Βρίσκουν μεμονωμένους ίδιους, ένα ή δύο άτομα ή τρία, τα βάζουν σε υποτιθέμενα ταξί με τα οποία συνεργάζονται η μαφία. Τους πηγαίνουν μέχρι το βαθύλακο και τους λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αστυνομία και τους αφήνουν. Και στα 200 μέτρα υπάρχει πάλι μαφία η οποία τους χτυπάει στον δρόμο. Εθελοντικές οργανώσεις αλλά και πολίτες προσφέρουν στους μετανάστες φαγητό αλλά και είδη πρώτης ανάγκης. Ως μικρός Δήμος δεν έχουμε τις αντοχές και επαναλαμβάνω και το λέω πάντα ότι η περιοχή, η συνοριογραμμή αυτή δεν θέλω υπουδενή να γίνει και οπουδήποτε στο Δήμο να γίνει σταθμός, μάλλον σημείο φιλοξενίας πολυήμερος. Μπορούμε τους ανθρώπους να τους κάνουμε για μια μέρα. Και οι άνθρωποι αυτοί να μεταφέρονται όπου είναι, στην ενδοχώρα, οπουδήποτε μπορούν να είναι και να λειτουργήσουν και να ζήσουν ανθρώπους. Από τους αρμόδιους προτείνεται η δημιουργία χώρου φιλοξενίας μεταναστών για μια-δυο μέρες, η πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρων υγιεινής, η τοποθέτηση κάδων για ανακυκλώσιμα υλικά, η πρόβλεψη κονδυλίων για την καθαριότητα του σιδηροδρομικού σταθμού της Ιδωμένης και η τοποθέτηση επιγραφών στα αραβικά, τα φαρσί και τα παστούν στις περιοχές όπου καταλήγουν οι πρόσφυγες. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς μας πληροφορεί ότι είναι συχνές οι επιθέσεις σε κέντρα υγείας της περιοχής στη Λάρισα από χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κριστίνα. Καλησπέρα και στους θεατές. Είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουν συμμετεί στα κέντρα υγείας το τελευταίο διάστημα, τα οποία καταγγέλλονται από τους εργαζόμενους στα κέντρα υγείας. Αυτό που ζητούν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φύλαξη στα κέντρα υγείας, γιατί κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο υγείας της Αγιάς, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες είχαμε έναν ανάλογο περιστατικό και μάλιστα είχαμε και τον τραυματισμό εργαζόμενο στο κέντρο υγείας από την επίθεση απνή, ο οποίος πήγε για τις πρώτες βοήθειες. Δεν ήταν βέβαια σε ήρεμη κατάσταση. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει όπως καταγγέλλουν. Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και στα κέντρα υγείας Τυρνάβου και μάλιστα πολλές φορές έχει κληθεί η αστυνομία να βοηθήσει για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών στο κέντρο υγείας Φαρσάλων αλλά και σε πολλά άλλα κέντρα υγείας όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι σωστά. Δεν πάει άλλο, όπως λένε, ότι θα πρέπει κάτι να γίνει με την φύλαξη των κέντρων υγείας. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε υλικά. Έχουν όμως να αντιμετωπίσουν και αυτή την συμπεριφορά των ασθενών ή των πολιτών που επισκέπτονται τα κέντρα υγείας με σκοπό βέβαια να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλά πολλές φορές όμως πεσπούν πάνω στους εργαζόμενους γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά.
Μακάρι να εισακουστούν οι εκκλήσεις τους, Βαγγέλη, και να μπορέσουν να βρουν μια λύση τουλάχιστον στο πρόβλημα αυτό. Βεβαίως το ζήτημα είναι να βρεθεί λύση και στις ελλείψεις προσωπικού που προανέφερες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά έχει και πάρα πολύ χρόνο που συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο έχουν οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Διακονία, που παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες. Όπως είπαν οι εργαζόμενοι, η συνάντηση τους προκάλεσε αγανάκτηση, αφού, όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης, επέριψε την ευθύνη για το κλείσιμο του ξενοδοχείου στους ίδιους. Αφού ανάλωσε αρκετό χρόνο για να πει το τι έργο κάνει η Εκκλησία για την κοινωνία και την ανθρωπότητα, και πόσο μάλλον ο ίδιος προσωπικά, στο τέλος κατέληξε ότι και το ξενοδοχείο Διακονία, όπως και άλλες δραστηριότητες της Εκκλησίας, δεν μπορούν να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια, δηλαδή με γνώμονα το κέρδος. Και ότι από αυτή τη σκοπιά το Διακονία ήταν ένα λάθος, άρα κατ' επέκταση οφείλουν να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι πλέον χάνοντας τις δουλειές τους, και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό. Δεύτερον, ότι παρόλο που ο ίδιος προσπάθησε, είναι πρακτικά αδύνατο να κάνει κάτι, και ότι είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζομένων το ότι έκλεισε το ξενοδοχείο, προφανώς κατηγορώντας τους γιατί δεν δεχτήκανε στο παρελθόν τις όποιες πιέσεις, δεν υποκύψανε μάλλον στις όποιες πιέσεις για μείωση μισθών και δικαιωμάτων, δηλαδή στην ουσία να δουλεύουν με τις συνθήκες και τη μισθοδοσία που αυτός θα ήθελε, γιατί θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι ούτως ή άλλως πληρώνουσαν πολύ λιγότερα από αυτά που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Τρίτον, και αυτό είναι το πιο τραγελαφικό απ' όλα, έφτασε σημείο να αφήσει και έμεσα απειλές, λέγοντας ότι παρόλο που θα μπορούσε, σίγουρα δεν θα ήθελε είτε να προβεί σε μηνύσεις, είτε ακόμα να φτάσει και στο σημείο να μας κάνει μια ευχή κατάρας, όπως είπε χαρακτηριστικά. 10.000 ευρώ έκλεψε ένας ληστής από έναν ταχυδρόμο. Δυστυχώς ο ταχυδρόμος είχε μαζί του τα χρήματα συντάξεων για ηλικιωμένους, τα μετέφερε στο σπίτι, σπίτι-σπίτι όπως είναι γνωστό. Και θα μας πει η Αθανασία Σταμοπούλη, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αθανασία. Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Θα σας πω όμως μια είδηση από τη Λακωνία αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που χθες μέρα μεσημέρι λίστεψε ταχυδρομικό διανομέα στην περιοχή της Λακωνίας. Περισσότερες από 10.000 ευρώ ήταν η ηλία του δράστη που είχε στήσει καρτέρι στην επαρχιακή οδό Καμινίων Πολοβίτσας Λακωνίας. Τα χρήματα αυτά, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, προορίζονταν για την πληρωμή συντάξεων αλλά και επιδομάτων σε δικαιούχος των χωριών της περιοχής. Ο ληστής με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον ταχυδρόμο, το απέσπασε το χρηματικό ποσό που σας είπα και του πήρε το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια διέφυγε με μοτοσυκλέτα σε άγνωστη κατεύθυνση, προς άγνωστη κατεύθυνση. Προανάπτυξη τώρα για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα της ασφάλειας στη Σπάρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Τώρα έχει δώσει το παρόν συνολικά σε 6 δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στη χώρα, ενώ έχει τιμηθεί μάλιστα και με μετάλλιο για τη συμμετοχή του στον αγώνα του Αλβανικού Μετώπου. Ο λόγος για τον υπεραιωνόβιο Κώστα Αναστασίου, ηλικίας 104 χρόνων, από την Αργυθέα Αγράφων, μας αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του και μιλά στο Βαγγέλη Μητρούσια, αλλά και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Ο Κώστας Αναστασίου ζει στην Αργυθέα των Αγράφων και η μοίρα του τον προόριζε στα 105 χρόνια της ζωής του να συμμετάσχει σε 6 συνολικά δημοψηφίσματα που έγιναν κατά καιρού στη χώρα μας. Είστε τώρα δηλαδή 105 χρονών. Ναι. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι έχετε ψηφίσει σχεδόν σε όλα τα δημοψηφίσματα. Σε όλα τα δημοψήφισμα τα ψήφισα. Σε όλα. Με προθυμία, με χαρά, με αυτό. Το πρώτο δημοψήφισμα πότε ήταν που ψηφίσατε? Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Να πούμε το 1935. Ο υπερενόβιος αργυθεάτης είναι πολύ καλά στην υγεία του, έχει 12 εγγόνια και 4 δυσέγγωνα. Όταν άκουσε για το δημοψήφισμα, εξέφρασε την επιθυμία να πάρει μέρος. Είχε την ευχαρίστηση να ψηφίσει, να συμμετέχει και αυτός στον αγώνα που δίνει η Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο. Η πρώτη φορά που ψήφισε ο κύριος Κώστας σε δημοψηφίσματα ήταν το 1935 και ακολούθησαν άλλες 4 φορές το 1946, το 1968, το 1973 και το 1974, ενώ έζησε και τα δημοψηφίσματα στη δεκαετία του 1920. Έχετε ψηφίσει λοιπόν σε 6 δημοψηφίσματα. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να ψηφίζουμε στα δημοψηφίσματα? Αφού είμαστε Έλληνες, πρέπει να ψηφίσουμε ή τον έναν ή τον άλλον. Πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό είναι ο σκοπός, να πούμε. Έτσι σκέφτομαι. Ο Κώστας Αναστασίου έχει πολεμήσει στο Αλβανικό Μέτωπο με το πρώτο σύνταγμα του πυροβολικού της Λάρισας και έχει λάβει μετάλλιο Ανδρείας. Από την πανέμορφη Αργυθέα στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας. Ο Θεός να τον έχει πάντα γερό και δυνατό.
Και πάμε τώρα στα Γιάννενα. Καθώς οδηγήθηκαν στη φυλακή δύο υπαρχιφύλακες για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών, βοήθησε πολύ η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ο Σωτήρης Αργύρης έχει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Σωτήρη. Καλό μεσημέρι. Οι προφυλακιστές εκρήθηκαν τελικά και οι τρεις αστυνομικοί που την περασμένη Πέμπτη, όπως ανέφερε η Έρα Ιωαννίνων και η Ερτρία, συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα σε υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών από την γειτονική Αλβανία. Η δικαιοσύνη σε δύο δόσεις απεφάνθη ότι και οι τρεις αστυνομικοί ενέχονται στην συγκεκριμένη υπόθεση, παρότι οι δύο εξ αυτών ήταν σε υπηρεσία, αλλά από ό,τι φαίνεται και με βάση την απόφαση της δικαιοσύνης, αμέλησαν ουσιαστικά να ασκήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο στο αυτοκίνητο που μετέφερε τα ναρκωτικά και που οδηγούσε ένας συναδελφός της. Έτσι λοιπόν, με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε αρχικά προφυλακιστέως ο 46χρονος υπαρχιφύλακας, ο οποίος ως γνωστόν την περασμένη Πέμπτη το βράδυ συνελήφθη στο Καλπάκι για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα τώρα με την αστυνομία μετέφερε 24 κιλά χασίς, ενώ στο ίδιο αυτοκίνητο συμμετείχε και ήταν συνοδηγός μια 37χρονη που κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση και η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε προφυλακιστέα. Να θυμίσω επίσης ότι το αυτοκίνητο αυτό έχει κατασχεθεί. Τώρα, σε μια δεύτερη φάση, αφού είχαν πάρει αναβολή ουσιαστικά οι δύο άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν σε υπηρεσία εκείνο το βράδυ και τους είχε δοθεί εντολή να κάνουν μπλόκο και να κάνουν έλεγχο στο αυτοκίνητο, δεν έγινε. Με τη σειρά τους και αυτοί λοιπόν, μία μέρα αργότερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, χθες δηλαδή, μετά την πολύ ωραία απολογία τους στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, και οι δύο αυτοί οι υπαρχιφύλακες που είχαν συλληφθεί επίσης στην Κόνιτσα, ενώ τη Δευτέρα στις φυλακές είχε οδηγηθεί ο συναδελφός τους που πριν από λίγο είπαμε, και ήταν αυτός ο οποίος με το αυτοκίνητό του, το γιώταχε αυτοκίνητό του, μετέφερε τα ναρκωτικά από την Αλβανία στην Ήπειρο. Προφανώς δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο. Αυτό βέβαια είναι θέμα το οποίο εξετάζει η αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Σε μία έκκληση τώρα, είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά παρακαλούμε, αν μπορείτε, όσοι μπορείτε και θέλετε να ανταποκριθείτε. Ένα παιδί λοιπόν από τη Θάσο χρειάζεται άμεσα αιμοπετάλια. Δότες μπορούν να είναι υγιείς άνδρες ηλικίας από 18 έως 55 ετών και η ομάδα αίματος να είναι 0 θετικό. Η λήψη δείγματος αίματος μπορεί να γίνει στα νοσοκομεία της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης προς εξέβρεση συμβατών δοτών. Η διαδικασία, να σας πούμε, ότι είναι πολύ απλή και όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται να βοηθήσει θα μιλήσει απευθείας με τη μητέρα του ασθενή στο τηλέφωνο 6979 63 53 42. Θα το επαναλάβω, το τηλέφωνο της μητέρας του παιδιού είναι το 69-79-63-53-42. Πάμε τώρα να δούμε και τα νέα για τον καιρό. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται και αύριο Πέμπτη, ήδη από την αρχή της ημέρας σε όλη σχεδόν την Ελλάδα με ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα, πρώτα στα βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ παράλληλο ο καιρός θα παραμείνει πολύ καλό στην υπόλοιπη χώρα. Από το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες κυρίως βραδινές ώρες, ο καιρός θα καταστεί άστατος, κυρίως στα εμιουρινά ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και όχι μόνο, με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ καλός μέχρι και το τέλος της αυριανής ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο, κυρίως στο Αιγαίο μέχρι και το μεσημέρι, ενώ μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν κάποια μικρή περαιτέρω ενίσχυση στα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου πελάγους. Ο υδράγυρος τη νύχτα και νωρίς το πρωί δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 14 με 20 βαθμούς στα ορεινά και στα υπόλοιπα παιδινά τμήματα της υπηρετικής χώρας αντίστοιχα και κάτω από τους 20 με 23 βαθμούς στα νησιωτικά τμήματα κυρίως του Αιγαίου πελάγους. Το μεσημέρι πάντως η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο αγγίζοντας τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς στα παιδινά υπηρετικά τμήματα. Δεν φαίνεται όμως να ξεπερνά τους 29 με 32 βαθμούς στα ορεινά και τα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα της χώρας μας αντίστοιχα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Στις 4 θα είναι κοντά σας στην εκπομπή Επικοινωνία η Δώρα Αβιέρη και ο Δημήτρης Παπαγρηγορίου. Καλό μεσημέρι σε όλους.